Συζήτηση. Έχουμε μαζί μας εδώ στο πλατό τον δημοσιογράφο, οικονομ, οικονομολόγο, συγγραφέα Μάκη Ανδρονόπουλο. Γεια σας έχει. κύριε Ανδρονόπουλε, καλώς ήρθατε. Μάκη, καλώς ήρθες. Καλώς, καλώς σας βρίσκω. Πέρι. Και χαιρόμαστε και... που σε βλέπουμε σε πλαίσιο εκτός να πούμε ότι ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι από τους πλέον έμπειρους παλιούς οικονομικούς δημοσιογράφους και αναλυτές, οικονομολόγος, αλλά τώρα έχει φύγει. Και μα παίρνει και εμά μαζί σε άλλα επίπεδα. Καταρχήν, εγώ είμαι συγκινημένο, διότι διατέλεσα 7 χρόνια ε, Διευθυντή Σύνταξη στην Και Είμαι πολύ χαρούμενο που βλέπω όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα και χαίρομαι κάθε ε, κίνηση. Το παρακολουθώ ε, σχεδόν καθημερινά. Και χαίρομαι πάρα πολύ, εύχομαι κάθε επιτυχία. Και εμεί παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη μετάβαση που έχει κάνει στον ε, κόσμο Συ... του βιβλίου και τη συγγραφή. Έχουμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο σου που μόλι κυκλοφόρησε. «Sapiens 3. κόντρα στο μετάνθρωπο. Ε, θα μα τα εξηγήσει και τα δύο, τα συζητάγαμε στο, στη διάρκεια του διαλύματο. Αλλά ε, ουσιαστικά τι πραγματεύεται το βιβλίο, να σα πούμε, κυρίε και κύριοι, αυτό που ζούμε καθημερινά. Λέει ο Μάκη γράφει μέσα ότι την ώρα που έχουμε να διαχειριστούμε τι δέκα πληγέ του φαραώ που μα έρχονται από παντού, ε, η τεχνολογία μα οδηγεί σε μια νέα μορφή ανθρώπου. Είναι μία ή δύο τελικά. Ε, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το βιβλίο και πού μας πάει αυτή η έκρηξη της τεχνολογίας. Ε, αυτό το βιβλίο, ε, όπως λέει και ο υπότιτλος, ε, είναι ένα εγχειρίδιο μετάβαση στην άλλη εποχή. Ε, οδηγίες δηλαδή, πώς... Ε, ε, Επιβίωση. Μπορεί να το εκλάβει κανείς ως οδηγίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πηξίδα για να δούμε ε, του υφάλους και τις κοπέλους που ε, υπάρχουν σε αυτή την πορεία εδώ και τρει αιώνες η ανθρώπινη ιστορία καθοδηγείται από την τεχνολογία. Πριν ήταν το πνεύμα και οι ιδέες. η επικυριαρχία της τεχνολογίας ως βασική ιδεολογία της πρόδου έχει παίξει καταλητικό ρόλο και συνεχώς αυξανόμενο αποβάλλοντας την πνευματικότητα, την καθαρή σκέψη και την αποβάλλει. Την αποβάλλει, λέτε, έτσι, δεν την ενισχύει. Ε, με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη μορφή, ας πούμε. Ε, α πούμε. Στη θεωρία το κάνει και αυτό. Ε, πάντοτε ε, στα καινούρια πράγματα ε, λέμε τα θετικά, προβάλλουμε τα θετικά, αλλά πάντοτε υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά τη Ελλάδα. Ποια είναι αυτή ε, τώρα. Ε, α, αυτή τώρα είναι παράδειγμα. Μια και είμαστε σε οικονομικό κανάλι. Η επικείμενη έλευση. Ίσως και μέσα στο 23 δεν, δεν είμαι βέβαιος, του ψηφιακού ευρώ. Τι σημαίνει ψηφιακό ευρώ, πόσο διαφορετικό θα είναι από την debit card που θα έχουμε. Στην ουσία με το ψηφιακό ευρώ και την κατάργηση, την ουσιαστικότερη κατάργηση των μετρητών, το σύστημα θα παρακολουθεί τα πάντα. Θα ξέρει και το τελευταίο ευρώ που το ξόδεψες, γιατί το ξόδεψες, και τα λοιπά. Αν σε αυτό δίπλα μπει και τα big data που ε, θα γίνουμε hub hub στην Ελλάδα, ε, 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 δηλαδή η συσσόρευση πληροφοριών. και πάρα... δεδομένων στα τεράστια αυτά σύννεφα σ, της σε αυτά ε, ε, για την προσωπικότητα του, του Παύλου, ε, ε, το, α, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια πλήρης εικόνα. Mm. Ε, ε, ψυχολογική, πολιτική, κοινωνική, βιολογική, διανοητική, βιολογική, τα ιατρικά δεδομένα mm. θα, θα, θα είναι εκεί. Ποιο θα τα χακάρει ή ποιο θα τα πουλάει ή ποιο θα τα εμπορεύεται. Λέγεται ότι τα data, τα big data είναι πλέον ο, η, η μεγάλη πηγή πλούτου του 21ου αιώνα. Άρα ε, 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 είναι ένα ζήτημα όλο Κύριε Αντρονόπουλε, ένα ε, 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 που δεν έχω ε, ακόμα καταλάβει είναι ότι υπό αυτή την πίεση της ε, παρουσίας της τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή διαμορφώνονται δύο διαφορετικοί είδη ανθρώπου. Ο μετάνθρωπο που είναι τεχνολογικά διαμεσολαβημένος και δίνει και αυτή την πρόσβαση στα big data και ο Sapiens 3, <ΣΣ1> ναι, όπω λέτε στον τίτλο Ναι, ο Sapiens 3 είναι ε, μια δική μου... Ε, 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 πώς να το πω... Ένας προσδιορισμός, ε, να το πούμε έτσι. Όχι, είναι ε, είναι μία θέση, μία ελπίδα. Τι είναι ο Sapiens 3. Ο Σάπιεν, εμείς είμαστε Sapiens-Sapiens. Σάπιεν, ε, ε, δηλαδή, έτσι έχουμε οριστεί από τους ανθρωπολόγους. Ε, ο Sapiens 3 είναι ένας, και τον βάζω απέναντι στον μετάνθρωπο, ο οποίος είναι ο εκμηχανισμένος άνθρωπος, ο τροποποιημένο ε, με την βιοτεχνολογία mm. και ο συνδεδεμένο. Το προϊόν του Elon Musk, να του ναι, πω το πω εγώ Τη σχολή Musk, Της ε, Musk τέλος, ο, ο, ο Sapiens 3 είναι ένα άνθρωπο ο δεν έχει καμία σχέση με αυτά, αλλά μέσα από διάφορε διαδικασίε, κοινωνικέ, προσωπικέ, ε, κατορθώνει να επαυξήσει τις ιδιότητες και τις δυνατότητες που έχει διαπιστώσει η, η επιστήμη, η τρέχουσα που δια, ότι διαθέτει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Με νέες νοητικές ικανότητες. Νοητικές ικανότητες, ε, ε, α, α, ακόμα και δυνατότητες αυτοΐασης. Παρα, παραθέτω ένα καταπληκτικό ε, πείραμα που, κάνε, που κάνανε οι Ρώσοι. Οι ε, Δυτικοί τι κάνουν ε, ε, μετά την αποκρυπτογράφηση του DNA προσπαθούνε να δούνε τρόπους παρέμβασης για την τροποποίησή του για να κάνουν να διορθώσουν τα λάθη για ένα άτομο που έχει προβλήματα συγκεκριμένα υγεία. Να παρέμβουμε στον DNA ναι. εκείνο. Οι Ρώσοι τι κάνανε. Οι Ρώσοι προσπάθησαν να βρούνε τον τρόπο επικοινωνίας του DNA με όλο το σώμα, με όλο το σύστημα, το, το, τον εγκέφαλο κτλ. Και, τα λοιπά. και ε, καταγράψανε ε, ε, Δονήσεις, ήχους, κατα, καταγράψανε σήματα, σήματα. Αυτά τα σήματα ε, τα μετέτρεψαν ε, σε, ε, σε δονήσεις και προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν αυτό που είχαν βρει. Δεν τα καταφέρανε. Mm. Και φωνάξανε γλωσσολόγους. Οι γλωσσολόγοι μετά από mm. έρευνες που κάνανε διαπιστώσανε ότι... Ε, Αυτά τα σήματα ανταποκρίνονταν σε μία βασική γραμματική, σε μία σύνταξη της ανθρώπινης γλώσσας. Mm. Ε, 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 υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα. Και με βάση αυτό κάνανε νέα ε, ε, υπόϊχους, αν θυμάμαι καλά, και βομβαρδίσανε DNA με τους υπόϊχους αυτούς για να δουν αντιδράσεις. Και, και είδανε ότι γίνεται. Συνεπώς... Ε, Ακούγεται τι... σαν σενάριο Επιστημονικής Επιστημονικής φαντασίας. Φαντασίας, επιστημονική φαντασία. Ε, Όχι επιστημονική φαντασία. Τα μισά έργα που βλέπουμε στην τηλεόραση υπάρχουν ήδη. Απλώ δεν έχουν εμπορευματοποιηθεί. Σε εφαρμοσμένη πραγματικότητα. Ναι. Ναι. Ε, άρα η μάχη του μέλλοντο μα, αυτή τη νέα εποχή, μάχη στην άλλη ε, εποχή που περιγράφει εδώ, θα είναι ο Sapiens 3 Κόντρα σε αυτόν τον μετάνθρωπο που θα είναι τσιπαρισμένος και ουσιαστικά ένα ε, ρομπότ που ε, θα λειτουργεί με βάση τους κώδικες και τις εντολές ναι, που οι, θα Οι παίρνει. μετανθρωπιστές και, οι, και πάρα πολλοί θεωρητικοί ε, θεωρούν ότι ε, στις επόμενες δεκαετίες θα, θα, θα υπάρξει μια ριζική ε, 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 ένας επανα, επαναπροσδιορισμός της έννοιας του ανθρώπου. Mm. Αυτό ε, ακούγεται θετικό, διότι θα είσαι δυνατός, έξυπνος, ε, θα κάνεις τα πάντα, θα Άλλα, τρέξεις... Θα Οκ. Θα... Okay. Mm. Okay. Δεν θα αρρωσταίνεις, θα, θα, θα σε ξαναφτιάχνουν, θα ζεις πάνω από τα 120. <laughs> Το 2000 ε, ο Economist είχε βγει με ε, τίτλο «Θα ζούμε στα 120». Ε, και θα δουλεύουμε ως τα 80 που θα κάνουμε και σεξ στα 80. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, Ευχαριστή. Λοιπόν, Ευχαριστή. Αυτά τα, <laughs> είναι, αυτά τα <laughs> ευχάριστα τα, θα δούμε το καλοκαίρι. Τον Ιούνιο θα βγει ο Ινδιάνα Τζόνς 5. Mm. Λοιπόν, ο Χάρισον Φόρντ mm. είναι 80 χρονών και ήδη γράφουν στην Αμερική ότι κάτι ο... έχει γίνει εκεί ότι έχει περάσει αντιγυραντικέ ε, θεραπείε και είναι super duper. Και για τη Μαντόνα ακούω ε, τα αντίστοιχα. Ενδεχομένω. Όλοι αυτοί που έχουν τα λεφτά μπορούν να τα κάνουν. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση για να δέσω λίγο και με το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε προηγουμένως που ήταν φιλοσοφικό για τι ε, διαδηλώσει στην Ευρώπη. Σε αυτό το καινούριο προσδιορισμό του ανθρώπου, κάτι που το βλέπουμε ήδη σε μικρότερο βαθμό βέβαια, με την ψηφιακή διαμεσολάβηση της ζωής μας, με βάση την οποία πολλά γεγονότα ή ζητήματα τοπικά, μακριά από μας, φτάνουν να γίνουν ε, αντικείμενο διαδήλωσης μέσα από τα social media. Σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα, αυτές οι παραδοσιακές διαδηλώσεις, που βλέπουμε virtual διαδήλωση εννοείται σωστά αυτή τη στιγμή, διότι μια χαρά κάνει σε επανάσταση μέσα από τα social media. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτό... Αυτή η παραδοσιακή διαδήλωση έχει ε, ρόλο, επιτελεί λειτουργία πλέον, μπορούμε να δούμε να φέρνει αποτελέσματα. Ε, Χωρί αμφιβολία φέρνει. Το είδαμε στην Αραβική Άνοιξη, ε, ε, η οποία προκλήθηκε με αφορμή ένα γεγονό. Το είδαμε επίση. Στο Ιράν, με την, ε, ε, με την υπόθεση της ε, Μαντήλας, mm. ε, υπάρχουν, ε, ε, το, το, το διαδίκτυο μπορεί να οργανώσει, να συσπυρώσει και να οδηγήσει σε έκφραση επί του πραγματικού, δηλαδή στο πεζοδρόμιο, ε, αντιδράσεων, κοινωνικών Ταυτόχρονα, αντιδράσεων. Ταυτόχρονα όμως αισθάνομαι ότι αποξενώνει κάπως τον κόσμο. Ε... Στο συναισθηματικό κομμάτι, ίσω και μόνο που είναι Απολήθως. βασικό για να ενεργοποιηθεί. Γιατί και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια άλλη διάσταση τη κουβέντα για το που, ποια είναι αυτή η άλλη εποχή που μα φέρνει η τεχνολογική έξοδο και η λειτουργία ε... του διαδικτύου. Όλα αυτά, ναι. Ε, να συμπληρώσω αυτό που ο Παύλο Μάκη, ότι επειδή έχουμε μάθει να βάζουμε τα πράγματα σε ένα διαχωρισμό άσπρου άστρου-μαύρου, καλό ή κακό, ε, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό από αυτό που μας φέρνει το διαδίκτυο, αλλά να καταλάβουμε πού μας πάει η τεχνολογία, το διαδίκτυο. Εγώ αυτό προσπαθώ στο βιβλίο. Ε, προσπαθώ, έχω μαζέψει ας πούμε τις καταιγίδες των πληροφοριών που, που δεχόμαστε καθημερινά, τις των πληροφοριων που τακτοποιήσει ώστε να βγαίνει κάποιο νόημα, να καταλαβαίνουμε πού πάνε τα πράγματα. Και ε, από εκεί και πέρα είναι ελπίζω στην, στον επαναστατημένο άνθρωπο, δηλαδή στον άνθρωπο ο οποίος θα διεκδικήσει την ανθρωπινότητά του και την ανθρωπιά του απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο γίνεται όλο και πιο απρόσωπο, όλο και πιο καταπιεστικό και συνθλίβει ε, το πρόσωπο, δηλαδή τον πολίτη ως ταυτότητα, όχι μόνο ως δικαίωμα. Και άρα για έναν άνθρωπο που θέλει να διαφυλάξει την ανθρώπινη του ταυτότητα, μεταβαίνοντας όμως και στην άλλη εποχή, όπως γράφεται εδώ στον τίτλο, ποια είναι η νούμερο ένα οδηγία από αυτό το εγχειρίδιο. Ε, Υπάρχει να, οδηγία. Όχι, Μάλλον, αλλά, υπηξίδα, αλλά εκείνο, είπες, εκείνο ναι. το οποίο... Είναι η κατεύθυνση τότε. Ναι, λέμε, η κατεύθυνση ξέρω. είναι ε, να προσέχουμε τι κατεβάζουμε στο δικό μα κληρό δίσκο, να είμαστε επιλεκτικοί, να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε. Προλαβαίνουμε να σας πω κάτι συγκλονιστικό. Προλαβαίνουμε βεβαίως και θα θέλαμε και παραπάνω ώρα γιατί κοίτα τι ωραία εξελίσσεται μια κουβέντα όταν ξεκινάει από το οικονομία φέρει, το με ανθρώπους που φωνάζει το κοντρόλ <laughs> χα... εντάξει μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, το <laughs> χαφέ, <φέρει, laughs> ε, ε, θα το κάνουμε γρήγορα <laughs> δεν δε ξέρω για γιατί πάτε για δελτίο. Τσάτ ναι. GPT, ξέρετε τι είναι. Εγώ όχι. Βγήκε στις 30 Νοεμβρίου στην Αμερική είναι ένα chatbot. Chatbot είναι ε, ένα ρομπότ που κάνει chat, δηλαδή μιλάει. Ποια είναι τα chatbot που ξέρουμε όταν παίρνετε ε, το, το νοτέ, βγαίνει ε, ε, ένα μηχάνημα και σας μιλάει. Αυτό Πατήστε είναι το τρία, ένα... Και λέστε το ένα, κάντε ναι, αυτό. 5... αυτό είναι ένα μηχάνημα. Είναι πολύ εκνευριστικά και όλα αυτά τα μηχάνημα. Ναι, πάρα πολύ εκνευριστικά. αυτό είναι ένα μηχάνημα chatbot. Ένα ρομπότ το οποίο έχει, ε, είναι μια learning machine, έχει πάρει γνώση yeah. και απαντάει. Σου λέει δεν καταλάβα αυτό, πείτε μου ε, καλύτερα τι χρειάζεστε. Λοιπόν, αυτό ξέραμε μέχρι τώρα. Ναι. Στις 30 Νοεμβρίου βγήκε το chat ε, GPT, το οποίο είναι ένα πυρηνικό πράγμα που κατά την αίσθησή μου μπορεί να οδηγήσει στο τέλος της σκέψης. Τι είναι αυτό όμως, τι, τι κάνει είναι. αυτό. Είναι μια υπερμηχανή ε, τεχνητής νοημοσύνης, η οποία λειτουργεί, ε, έχει τροφοδοτηθεί με λόγο και κείμενα από όλε τις γλώσσες, με τα καλύτερα ε, software συστήματα και πας και τις κάνεις ερωτήσεις. Αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, να, 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 να μπει σε εφαρμογή, θα καταργήσει οι γραμματείες τα πάντα στις επιχειρήσεις αυτό το πράγμα. Διότι θα είναι τόσο έξυπνο που θα μπορεί να καταργήσει δεκάδες τέσσερις εργασίες. Να και αλλά... το οικονομικό, Νικόλ, εκεί, πώς μπαίνει. Τι ναι. οι οικονομικές επιπτώσεις θα έχει αυτό. Και κοινωνικές. Ναι. Και κοινωνικές Αλλά... Τόσες αλλά, αλλά κάτσε να αλλά, πάω, το αλλά. Ε, αυτή είναι μία μηχανή, ε, μηχανή που σου δίνει απαντήσεις. Βάζεις τρεις ερωτήσεις και αυτή σου κατεβάζει ε, κείμενα, μέχρι 6.000 λέξεις, αν θυμάμαι καλά, που είναι... Το, 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 το επιστέγασμα μίας έρευνας που θα έπρεπε να την κάνει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής σε διάρκεια 12 μηνών mm -hmm. και στην κάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Πώς το έμαθα αυτό, είχα μια κουβέντα με το γιο μου πριν 15 μέρες. Ε, α και μου λέει δεν ξέρεις ο Τάδε να μην πω και το όνομα. Ο Τάδε φίλος του που το ξέρω από mm -hmm. μικρό παιδί έκανε την πτυχιακή του με αυτό. Mm. Έβαλε τρία-τέσσερα ερωτήματα πάνω στην πτυχιακή του, το κατέβασε, το μετέφρασε στα ελληνικά χτες το βράδυ. ενώ ότι το είχα ετοιμάσει για να σα το πω πρώτο-πρώτο, γιατί το θεωρώ συγκλονιστικό. Αυτό είναι το τέλο τη σκέψη, έτσι. Ναι, μη Α, σκέφτεσαι, εσύ σκέφτομαι εγώ για σένα, εσύ, λέει η τέχνη του νοημοσύνη. Χτε το βράδυ, πριν που κοιτάζω δύο-τρία site. Βλέπω στην Καθημερινή αυτό το θέμα, νούμερο ένα συζήτηση στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, τι θα μας κάνει mm. αυτό το chatbot. Λοιπόν, κράτα το, είναι ένα θέμα να. πραγματικά που αξίζει να το συζητήσουμε και στο επίπεδο μιας άλλης εκπομπής με, με περισσότερη άνεση χρόνου. Μας διώχνουν από το κοντρόλ. Ε, επίσης μας λένε ότι έχουμε νέες συλλήψεις στο κατάργη. Και μιλάμε για ανθρωπινότητα. Μετά το μνημόνιο που υπέγραψε ο Παντσέρη με τι βελγικέ αρχέ, έγινε η πρώτη σύλληψη τη λογιστριά του Μόνικα Ρωσάνα Μπελίνη. Και επίση αύριο ε, θα έχουμε, σωστά το κατάλαβα, απαγορευτικό απόπειλου. Ε, ισχυ... Εννιά μποφόρ, λοιπόν, απαγορευτικό απόπλο αύριο από Πειραιά Ραφίνα. Και Λαβρίο, αν σκοπεύατε να φύγετε, Εμείς ευχαριστούμε θερμά το Μάκη Ανθρενόπουλο για αυτή τη διαφορετική φιλοσοφική, οικονομική ε, και μετανθρωπιστική κουβέντα, την οποία ε, είχαμε. Χάρηκα πολύ. Θυμίζουμε το βιβλίο, ε, αξίζει να το διαβάσουμε όλοι. «Σάπιενς 3 κόντρα στον μετάνθρωπο, εγχειρίδιο μετάβαση στην άλλη εποχή, αυτή την άλλη εποχή ε, που προσπαθούμε να διερευνήσουμε όσο πιο ψύχρεμα και σε βάθο μπορούμε. Ε, από τον Παύλο Πανταζόπουλο και εμένα. την Νικόλη Βαδάρη. Καλό σας μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.